Πάμε στο συνεργάτη μας Γαβρίλ Χαρίτο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γαβρίλ. Χαίρετε, και όπως είναι και τα πλάνα αυτή τη στιγμή στην οθόνη, είναι από το βίντεο που έχει εκδοθεί πριν από λίγο. Αυτό το βίντεο είναι το πιο ακριβές από όλα που έχει εκδώσει ως τώρα η Hezbollah. Διαρκεί 9 λεπτά. Η σήμανση των στόχων είναι εξαιρετικά ακριβής. Το ντρόουν πετάει από πολύ κοντινή απόσταση σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Γίνεται η σήμανση των στόχων που είναι στο λιμάνι, αλλά και στα βόρεια προάστια της πόλης, όπου ζουν κυρίως Εβραίοι, ενώ οι Άραβες είναι στο κέντρο της πόλης. Γίνεται η σήμανση των στρατοπέδων που είναι κοντά στην Χάιφα, όπως επίσης και σε εργοστάσια. Αυτό, όπως εκτιμούν στο Ισραήλ, έχει γυριστεί τις τελευταίες ημέρες. Σε ένα σημείο του βίντεο αναφέρεται ότι αυτό είναι το πρώτο μέρος από άλλα ίσως βίντεο που θα δημοσιοποιηθούν τις ερχόμενες ημέρες. Ο δήμαρχος της Χάιφα είχε δώσει μια συνέντευξη ύστερα από το βίντεο αυτό στο ραδιόφωνο και έχει δηλώσει ιδιαίτερα ανήσυχος. Έδωσε την εντύπωση, για να το πούμε έτσι απλά, ότι η Χάιφα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση που επίκειται, και έριξε τις ευθύνες στην κυβέρνηση και στο στρατό, λέγοντάς τους ότι έχουν παρατήσει την Χάιφα στη μοίρα της και δεν την έχουν προσέξει όσο θα έπρεπε, μιας και είναι η μεγαλύτερη πόλη του Βορρά και το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας. Αυτή είναι η σημερινή είδηση από το μέτωπο το επικοινωνιακό με την Hezbollah, ενώ οι συνομιλίες για την ειρήνευση στο βόρειο μέτωπο δεν πηγαίνουν καλά, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ σας. Ευχαριστώ, Γαβρίλη, σε χαιρετώ.